κάνει βήματα και σε αυτή τη φάση. Ναι. Κυρίως αναφέρομαι όταν σε περιπτώσεις που κρίνονται μάτς δεν αποφασίζουν σωστά οι διαιτητές. Ναι. Γιατί η Σερβία αποκλείστηκε από τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με ένα καλάθι που δεν θα έπρεπε να μετρήσει. Όταν ξέρει, είχε πατήσει την πάγια γραμμή. Ναι, ναι. Κατά τα άλλα, όλα τα buzzer beater μας αρέσουν, έτσι. Ναι. Οπωσδήποτε. Είναι μέσα στη θεαματικότητα του μπάσκετ. Όπως είναι το γκολ στο ποδόσφαιρο στην εκπνοή. Έτσι. Είναι το buzzer beater έτσι, στο μπάσκετ. Έτσι. Το νικητήριο καλάθι στο τέλος. Απλώς έχει περισσότερες αναλλαγές σκορ στο μπάσκετ, περισσότερες αναλλαγές στο σκορ. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πιο θεαματικό το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο. Για να δούμε, Αντρέας, αν θα μπορέσει να φτάσει στους 100 πόντους. 99. Και το πιο περίεργο στην ιστορία είναι ότι για εκείνο το καλάθι του Τουντσερί, ναι, που άφησε την Σερβία εκτός τελικού παγκοσμίου πρωταθλήματος, έγινε η μικρότερη συζήτηση που έχει γίνει ποτέ στα χρονικά σε παγκόσμια πρωταθλήματα σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν γίνει λάθη διαιτητικά στο ναι, τέλος. Ίσως σχεδόν όλος πέρασε στα ψηλά, ας πούμε. Ήταν το κλίμα της εποχής, ναι, ήταν υπέρ το κλίμα της Τουρκίας. Ναι, Πέτρουλας σε άστοχο σου τριών πόντων, 99-64. Μία από τις τελευταίες επιθέσεις στο μάτς, ίσως και η τελευταία, αναλόγως με το πώς θα εξελιχθεί η φάση. Γκόρντον, χωρίς άμυνα του κορφή της ρακέτας, περνάει και τους 100. Ο Ολυμπιακός, το κερασάκι από τον Τζαμόν Γκόρντον, 101-64 και η τελευταία επίθεση για το Περιστέρι. Ο Βαγγέλης Μάντζαρης κρατάει την μπάλα. Και όπως μας είπε και ο κ. Διαμαντόπουλος, ο οποίος πληροφορεί τα στατιστικά του Ολυμπιακού, είναι η πρώτη κατοστάρα, έτσι. Δεν μπορεί να καρφώσει ο Λούμπι. Ο Πελεκάνος από την μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη πετάει την μπάλα. Τελειώνει ο αγώνας του Στάδιο Ρωσικής Φιλίας. Χειραψία του Αργύρη Πεδουλάκη με τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε έναν υγιεινό μεσημεριανό κυριακάτικο περίπατο. 101-64 η νίκη του επί του Περιστερίου, που δεν μπόρεσε ουσιαστικά να αντισταθεί ούτε στο πρώτο δεκάλεπτο. 24-13 από πολύ νωρίς ο Ολυμπιακός είχε μια καλή διαφορά στο μάτς, μετά έγινε ασφαλείας και μετά πήγε στο πολύ μεγάλο ύψος με το οποίο βλέπουμε εδώ να ολοκληρώνεται κιόλας ο αγώνας. 101-64, έχουμε χρόνο για συνεντεύξεις. Όταν θα είναι έτοιμοι οι συνάδελφοι θα πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Το Περιστέρι βελτίωσε την εικόνα του στην τελευταία περίοδο. 13-13, 15 και 23 αντιστοίχως και αναλόγως η πόντη που πέτυχε η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη ένα δεκάλεπτο. 24, 25, 25 και 27 η πόντη του Ολυμπιακού. Yeah. Πάμε στον Κώστα Σκουλά. Είναι δίπλα του ο Ισραηλινός, ο Γιωτάμ Χαλπερίν. Ναι, Κώστα, σας ακούμε. Πράγματι, Βαγγέλη. Γιωτάμ, after a difficult start this season, you are playing better and better in every match. What changed the last months? From my point, nothing changed. You know, I'm trying to do the best that I can. I'm working hard every day and when I'm not playing too much, I have to work harder, I guess. Θα ρωτήσω τον Γιωτάμ Χαλπερίν ότι είχε μια δύσκολο ξεκίνημα στην αρχή. Μας είπε ότι γι' αυτόν δεν έχει αλλάξει τίποτα. Προσπάθησε να παίξει καλύτερα, να μπει στο παιχνίδι και τώρα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. When are we going to see the team that your coach wants? The real team, the real Olympiacos. Because until now the Olympiacos is up and down in many matches. Listen, you know, I think that only 3 months passed so far. And I think we're getting better and better, but it's going to take time. You know, we are a new team, new system. We have to know each other better. But like, you know, like I said before, I think every day we're getting better. And we had the last 2 weeks, I think, except the game in Malaga. We have to continue to play hard after Christmas. Okay, thank you. Λοιπόν, ο Γιωτάμ Χαλβένης, δεύτερη ερώτηση, που ρωτήσαμε πότε θα δούμε τον πραγματικό Ολυμπιακό. Μας είπε ότι η ομάδα είναι νέα, προσπαθεί όλο ένα και περισσότερο, ειδικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες με εξαίρεση το παιχνίδι στην Μάλαγα. Ο Ολυμπιακός παίζει καλό μπάσκετ και βέβαια ο χρόνος είναι υπέρ του. Από τον Κώστα Σκουλά στο Μιχάλη Πέτροβ, για να γυρίσουμε σε λίγο εδώ για το τελικό σχόλιο του Νίκου Λινάρδου και για την αποφώνηση. Μιχάλη.